unboxing, τα πρώτα εντυπώσεις για το The Initiative, το νέο παιχνίδι του Corey Konieska, ο οποίος έχει φτιάξει δική του εταιρεία, την Unexpected Games. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που παίζει από 1 έως 4 παίκτες. Είναι συνεργατικό παιχνίδι με ιστορία, στρατηγική και code breaking, όπως λέει και το εξώφυλλο. Κρατάει περίπου 30 έως 60 λεπτά, ηλικίες 8 και πάνω και βάρος 1,9 στα 5. Σχετικά εύκολο σε κανόνες, ωστόσο η ομορφιά του παιχνιδιού προέρχεται από την εξέλιξη της ιστορίας, την ανακάλυψη και την εξέλιξη γενικότερα της ροής. Όπως είπαμε, σχεδιαστής είναι ο Corey, ο οποίος αγαπάμε και τον έχουμε αγαπήσει σε πολλά παλιά κλασικά design της Fantasy Flight, πλέον στα δικά του μονοπάτια. Το παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών στρατηγικής που βασίζονται σε comic book. Υπάρχει μέσα comic book το οποίο σιγά σιγά οι παίχτες θα διαβάζουν για να προχωράνε την ιστορία. Παιχνίδι deduction, παιχνίδι με στοιχεία puzzle και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί είναι κίνηση πάνω σε περιοχές, από περιοχή σε περιοχή, συνεργατικό παιχνίδι, deduction, βασισμένο σε σενάρια και διαφορετικές ιδιότητες που έχουν οι παίκτες. Το Initiative παίρνει το ρόλο, στο Initiative μάλλον, οι παίκτες παίζουν το ρόλο μιας ομάδας εφήβων στο 1994 που έχουν βρει ένα μυστηριώδη επιτραπέζιο το οποίο ονομάζεται το The Key, σε ένα yard sale και όχι μόνο ξεκινάνε να παίζουν το παιχνίδι, αλλά αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα καθώς η ιστορία εξελίσσεται. Θα αναγκαστούν να πρέπει να συνεργαστούν, θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν για να λύσουν τα μυστήρια τόσο του επιτραπέζιου παιχνιδιού όσο και της ιστορίας που κρύβεται από πίσω. Κάθε chapter στο campaign που έχει το παιχνίδι παίζει από 30 έως 60 λεπτά και χρησιμοποιεί στοιχεία μέσα από το comic book το οποίο θα το διαβάζουμε σταδιακά. Δεν θα δείξουμε κάποια πράγματα για να μην κάνουμε spoiler εδώ στο unboxing. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Το πίσω μέρος του κουτιού είναι αυτό εδώ, όπου δείχνει το comic book και μας λέει πριν κάθε παιχνίδι διαβάζουμε τη σελίδα που βρισκόμαστε στο comic book για να προχωρήσουμε. Εδώ είναι το board που γίνεται το παιχνίδι που παίζουμε, το play game του επιτραπέζιου παιχνιδιού που έχουν αγοράσει από το yard sale οι έφηβοι, οι κάρτες του παιχνιδιού. Και προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του παιχνιδιού. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Ξεκινάμε με αυτό εδώ το δισέλιδο, το οποίο έχει την εισαγωγή του παιχνιδιού. Μας λέει να διαβάσουμε τις σελίδες 2 έως 5 στο guidebook first, που είναι αυτό εδώ. Εδώ λέει διαβάστε μόνο τις σελίδες 2 έως 5 και δεν σας δείξω κάτι παραπάνω γιατί θα δείτε ότι υπάρχει μέσα και το comic book το οποίο έχει την ιστορία και μας λέει τι να κάνουμε, οπότε ουσιαστικά εδώ είναι οι μηχανισμοί του παιχνιδιού και το πώς παίζει και σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται ξεκάθαρο, είναι πολύ εύκολο σε κανόνες και εδώ ξεκινάμε με το να μας δείξει λίγο ουσιαστικά χωρίς να κάνω κάποιο spoiler, είναι οι έφηβοι οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα yard sale, βρίσκουν ένα επιτραπέζι το οποίο ονομάζεται The Key και κάποιος παρακολουθεί, όπως βλέπετε, μας εξηγεί τα περιεχόμενα, το overview του παιχνιδιού, το campaign log και τα secret cards. Και μας λέει να σταματήσουμε εδώ. Δεν γυρίζουμε σελίδα γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε να παίζουμε την πρώτη μας αποστολή. Πίσω υπάρχει campaign log. Δεν θα σας δείξω τα υπόλοιπα γιατί ξαναλέω είναι μέρος του παιχνιδιού και δεν θα κάνουμε spoiler εδώ. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Μέσα στο κουτί βρίσκουμε αυτό εδώ το punch board το οποίο έχει μέσα το ταμπλό. Το οποίο θα το ανοίξουμε αμέσως. Και κάποια token. Το ταμπλό είναι αυτό εδώ, το οποίο έρχεται σε αυτό το σκληρό και ιδιαίτερα παχύ, θα έλεγα, όπως βλέπετε, board, το οποίο είναι και διπλής όψης, το οποίο δεν ξέρω αν κρύβει κάτι μέσα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, είναι καθαρά, δεν έχω παίξει το παιχνίδι, οπότε μοιάζει πάρα πολύ περίεργο για ταμπλό, είναι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ, αυτό θα πω και θα σταματήσω. Λοιπόν, εδώ είναι το board, έτσι πάνω στο οποίο γίνεται το code breaking και προσπαθούμε να λύσουμε κάθε φορά την αποστολή. Να δούμε λοιπόν τα token. Εδώ στα περιεχόμενα το παιχνίδι μας εξηγεί τι βλέπουμε, θα δούμε μέσα διάφορα clue tokens, τα οποία είναι αυτά εδώ. Σκληρό χαρτόνι. Okay. Φαίνεται να είναι μια χαρά τα υλικά που χρησιμοποίησανε εδώ. Είναι και πρώτος παιχνίδι, οπότε θέλουμε να δούμε και λίγο την ποιότητα παραγωγής. Δεν έχουμε δει άλλο παιχνίδι από αυτήν την εταιρεία. Είναι το πρώτος παιχνίδι. Τώρα ανακοινώσανε το δεύτερο.
Αυτά λοιπόν είναι τα κλου, ενώ υπάρχουν κλου και σε διαφορετικά χρώματα, σε μπλε, στοιχεία δηλαδή, πράσινο και κόκκινο, που μοιάζουν με φακέλους από ντοσιέ, που έχουν μέσα πληροφορίες προφανώς. Okay. Επιπλέον θα βρούμε εδώ διάφορους χαρακτήρες, υπάρχουν 8 standees, τόσο για τους παίχτες, όσο και διάφορους άλλους ρόλους που θα βρούμε προφανώς μέσα καθώς συνεχίζουμε να παίζουμε το παιχνίδι. Θα βρούμε κάποια feature tokens όπως πόρτες, χρηματοκιβώτια, κλειδαριές και το καθεξής που χρησιμοποιούνται γενικά. Η έξοδος. Βλέπω το proof of purchase το υιοθέτησε από τη Fantasy Flight ο σχεδιαστής. Προφανώς θα με έχει δουλέψει τόσο πολύ καιρό. Και εδώ είναι οι μηχανισμοί του παιχνιδιού και πώς παίζει, τουλάχιστον στην απλή του μορφή όπως ξεκινάει. Θα ανακαλύψουμε καινούργια πράγματα. Το setup, το ταμπλό πώς το στείλουμε, πώς κάνουμε randomize τα clue tokens. Όλο αυτό είναι μέρος της ρουτίνας που ξεκινάμε. Και πώς παίζουμε το παιχνίδι. Στο γύρο μας θα κάνουμε μία από τις δύο ενέργειες και μετά θα κάνουμε refill τις κάρτες μας, στις 4 για να έχουμε 4 κάρτες. Διάφορα στοιχεία περιγράφονται εδώ. Βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολο σε κανόνες. Η μορφή του παιχνιδιού δεν είναι στη δυσκολία ή στο ιδιαίτερο βάθος. Είναι στην ιστορία και στην εξέλιξη και στην ανακάλυψη προφανώς. Πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Υπάρχει αυτό εδώ το πλαστικό tray, το οποίο το κατασκευάζεις για να φτιάξεις το Mission Console, πάνω στο οποίο οι παίχτες θα προσπαθούν να λύνουν εδώ τις... θα βάζουν τις κάρτες για να δουν τα στοιχεία καθώς προχωράνε. Δεν θα το φτιάξω τώρα. Okay. Υπάρχουν κάρτες, σακουλάκια και κάποια standees. Κάποιες βάσεις για τα standees. Θα δείξουμε κάποιες κάρτες, μάλλον αυτές. Αυτή εδώ η οποία λέει stop, δεν θα την ανοίξουμε. This is the bottom of the secret card deck. Flip this deck over and do not look at these cards until instructed. Οπότε εδώ είναι διάφορες κάρτες που έχουν διάφορα πράγματα. Δεν θα δείτε τίποτα από αυτά, τα περνάω και γρήγορα. Θα τη γυρίσουμε. Secret 1. Και θα πρέπει να μην την ανακατέψουμε αυτή την τράπουλα. Μην την γυρίσετε και τη δείτε. Εδώ είναι οι αποστολές σε αυτές τις μεγάλες κάρτες. Οι αποστολές οι οποίες μπαίνουν και μέσα στο console. Πάλι δεν πρέπει να δούμε τις κάρτες. Δεν θα κάνουμε spoiler εδώ. Έτσι. Σου λέω από πίσω, this is the bottom of the mission card. Flip this deck over and do not look at these cards until instructed. Έτσι. Και εδώ. Υπάρχουν όλες αυτές οι κάρτες εδώ. Και ουσιαστικά αυτές οι κάρτες από την πίσω τους μεριά μπαίνουν μέσα σε αυτό εδώ το console για να σιγά σιγά φανερώνεις διάφορα πράγματα ανοίγοντας τα πορτάκια καθώς προχωράμε την ιστορία του παιχνιδιού. Και εδώ δεν θέλω να δείξω κάτι παραπάνω. Το τελευταίο λοιπόν που θα ανοίξουμε και θα δούμε εδώ είναι το κυρίως deck, κυρίως τράπλα του παιχνιδιού, η οποία έχει να κάνει με τις κάρτες. Δεν είναι Linen Finish οι κάρτες, κακώς. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει καλύτερο cardstock. Όχι, νομίζω αυτό είναι foul για πρώτη παιχνίδι. Πρώτη παραγωγή, okay, έχει γνωστό σχεδιαστή η εταιρεία. Πάει να κάνει μια καινούργια αρχή. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι καλύτερο σε ποιότητα παραγωγή, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνό το παιχνίδι. Οπότε και δεν είναι και πολλά περιεχόμενα. Έτσι. Ένα ταμπλό έχει μερικά token. Αυτό εδώ. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει τουλάχιστον αυτό το deck με Linen Finish. Δεν έχει τόσο πολλές κάρτες στο παιχνίδι. Όπως και να έχει, λοιπόν, αυτές είναι οι κάρτες του παιχνιδιού. Σε διαφορετικά suits που υπάρχουν. Είναι διαφορετικές αξίες πάνω. Έτσι έχει έντονο το 90s feeling, όπως βλέπετε το παιχνίδι. Ωραία. Και υπάρχουν και αυτές εδώ οι κάρτες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τους χαρακτήρες. Brock Sanders, με τη special ability του. Prothna Shiny. Phil Johnson είναι ο χαρακτήρας που παίζουν μέσα στο παιχνίδι και ο χαρακτήρας του teenager και η Jenny Bradley.
Okay. Και εδώ υπάρχουν και αυτές οι κάρτες. Υπάρχει η κάρτα για το discard pile. Και κάποιες κάρτες με action, regroup, intel, gather και run. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό θα έχει περισσότερο νόημα αν κάποιος ξεκινήσει να το παίζει. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος με ένα unboxing ή και με ένα how to play να ξεδιπλώσει αυτό το οποίο προορίζεται. Γενικά, σαν concept φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με την πρώτη ευκαιρία θα το ρίξουμε στο τραπέζι και θα γυρίσουμε ίσως κάποιο βίντεο, ίσως να δείξουμε και κάποιο live playthrough με spoiler στον τίτλο για όσους δεν θέλουν να δουν και να κάνουν spoiler. Και θα επιστρέψουμε περισσότερο υλικό για το παιχνίδι.